Μέχρι τώρα, τα στατιστικά του καναλιού μας τα βλέπαμε στο Creator Studio. Το YouTube όμως δημιούργησε ένα νέο εργαλείο, το YouTube Studio Beta. Beta σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης. Πολύ σύντομα όμως θα καταργηθεί εντελώς το Creator Studio και θα πρέπει όλες τις εργασίες να τις κάνουμε μέσα στο YouTube Studio. Γι' αυτό και σήμερα θα σε ξεναγήσω σε αυτό το καινούργιο εργαλείο. Γεια σου! Είμαι η Χριστίνα και βλέπεις Make Video Greece, το κανάλι που σε βοηθάει να κάνεις τα δικά σου επιτυχημένα βίντεο και να μοιραστείς το δικό σου μήνυμα. Αν μόλις ανακάλυψες το Make Video Greece, πάτα το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Ανεβάζω νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Πάμε λοιπόν μαζί στον υπολογιστή για μια πρώτη ξενάγηση στο YouTube Studio. Βρίσκομαι λοιπόν μέσα στο κανάλι μου και θα επιλέξω YouTube Studio Beta. Το πατάω. Και με πηγαίνει μέσα στο YouTube Studio Beta. Σε περίπτωση που δεν σε πάει στο YouTube Studio Beta, αλλά στο παλιό Creator Studio, ο τρόπος για να πας από το παλιό Creator Studio στο νέο είναι να πατήσεις εδώ που γράφει «Δοκιμάστε τη νέα έκδοση Beta του Studio». Το επιλέγουμε. Και ας κάνουμε λοιπόν μια πρώτη ξενάγηση στο YouTube Studio. Βρισκόμαστε μέσα στο YouTube Studio για το κανάλι μου Imagine Hearts. Είναι το δεύτερο κανάλι που έχω. Και πάμε να δούμε τι μας δίνει ο πίνακας ελέγχου. Εδώ μας δίνει πληροφορίες για το πώς έχει πάει το τελευταίο βίντεο που έχω ανεβάσει στο κανάλι μου. Με ενημερώνει για τον χρόνο παρακολούθησης, πόσες προβολές είχε το βίντεο, μέση διάρκεια προβολής του βίντεό μου. Σε αυτήν εδώ τη θέση βρίσκονται οι ειδήσεις για το YouTube, δηλαδή μπορώ να ενημερώνομαι για ό,τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με το YouTube. Πατώντας, ας πούμε, στο YouTube Creator Blog, με πηγαίνει στο blog του YouTube, όπου βρίσκω πολύ χρήσιμες ανακοινώσεις για το τι συμβαίνει με το YouTube. Πατώντας εδώ, σε αυτό εδώ το link, μου δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες που ανεβάζει το YouTube για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν οι χρήστες. Πατάω λοιπόν σε αυτό το link και με πηγαίνει στο Twitter. Πατώντας εδώ tweets και απαντήσεις, βλέπω πάρα πολλές ερωτήσεις που έχουν κάνει χρήστες και τους έχει απαντήσει το YouTube. Αν λοιπόν έχεις κάποιο πρόβλημα με το YouTube και θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί τους, το Twitter είναι ένας τρόπος για να σου απαντήσουν. Δεν απαντούν σε όλους, όμως απαντούν στους περισσότερους που τους στέλνουν μηνύματα. Και εδώ το κανάλι Creator Insider είναι ένα κανάλι που έχει το YouTube στο YouTube και δίνει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για αλλαγές που γίνονται μέσα στο YouTube. Το πατάω και βρίσκομαι μέσα στο κανάλι τους. Μπορείς να μπεις να τσεκάρεις τα βίντεό τους. Τέρμα δεξιά μου δίνει στατιστικά στοιχεία για όλο το κανάλι μου. Βλέπουμε ότι τις τελευταίες 28 μέρες έχουν πέσει όλοι οι δείκτες, ακριβώς επειδή δεν έχω ανεβάσει κανένα βίντεο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτός λοιπόν είναι ο πίνακας ελέγχου. Μου δίνει μια γενική πρώτη εικόνα για το κανάλι μου. Πατώντας πάνω στα βίντεο, εδώ μπορώ να βρω αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε ένα από τα βίντεό μου ξεχωριστά. Εδώ δεξιά στο βελάκι μπορώ να αλλάξω από δημόσιο και να το κάνω ιδιωτικό ή εκτός λίστας. Εδώ μπορώ να βάλω αν θέλω να έχει έσοδα το συγκεκριμένο βίντεο. Πάμε να πατήσουμε πάνω σε ένα βίντεο. Βλέπω ότι εδώ μπορώ να αλλάξω τον τίτλο του βίντεό μου, να γράψω την περιγραφή που θέλω ή να την αλλάξω, να βάλω thumbnail στο βίντεό μου, είτε επιλέγοντας ένα από αυτά που μου δίνει, είτε πατώντας εδώ στις τρεις τελίτσες να κάνω επεξεργασία και να επιλέξω ένα άλλο thumbnail, να βάλω ετικέτες στο βίντεό μου εδώ κάτω. Στη συνέχεια πατάω στοιχεία, εδώ αριστερά, και βρίσκω όλα τα στοιχεία που έπαιρνα και στο Creator Studio, στο παλιό δηλαδή, όλα τα analytics και τα στατιστικά του συγκεκριμένου βίντεο. Κάτι πολύ ενδιαφέρον στο καινούριο στούντιο είναι ότι πατώντας συντάκτης με πηγαίνει σε ένα καινούριο επεξεργαστή βίντεο που έχει φτιάξει το YouTube. Βλέπω λοιπόν ότι μπορώ να κόψω το βίντεό μου, να βάλω μουσική στο βίντεό μου. Κάτι πολύ σημαντικό που αν δεν το ξέρεις δεν το βρίσκεις διαφορετικά, μπορώ να βάλω τελικές οθόνες στο βίντεό μου. Μπορούμε να βάλουμε τελικές οθόνες πηγαίνοντας συντάκτης μέσα στο βίντεό μας. Είναι κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα, δεν καταλαβαίνεις από πού μπορείς να το βρεις και όμως βρίσκεται μέσα στο συντάκτη. Πατώντας σχόλια, βλέπω ότι μπορώ να βρω όλα τα σχόλια που μου κάνανε για το συγκεκριμένο βίντεο και μπορώ να απαντήσω απευθείας από εδώ στα σχόλια που μου έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επίπεδο συγκεκριμένου βίντεο. Δεν βρισκόμαστε στη συνολική εικόνα για όλο το κανάλι μας. Για να πάμε στη συνολική εικόνα του καναλιού, πατάμε εδώ το βαλάκι και βρισκόμαστε πάλι στη συνολική εικόνα του καναλιού. Επειδή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το YouTube Studio, αν πατήσω άλλες λειτουργίες, θα δω ότι για όλες αυτές τις λειτουργίες, αν θέλω να βάλω playlist, να κάνω ζωντανή ροή κτλ, με πηγαίνει πίσω στο παλιό Creator Studio.
Οπότε ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, γι' αυτό και μπορώ και πηγαίνω από το ένα στο άλλο. Αργότερα δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω στο Creator Studio, θα βρισκόμαστε μόνο στο YouTube Studio. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, μας δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνουμε μπρος-πίσω. Αν για παράδειγμα θέλω να γυρίσω πίσω στο παλιό Creator Studio, επιλέγω εδώ κλασική προβολή του Creator Studio και με πηγαίνει πίσω στο παλιό. Πάμε να το κάνουμε. Πατάω εδώ. Άλλο υποβολή. Και με πήγε στο παλιό Creator Studio όπου μπορώ να κάνω όλες τις λειτουργίες όπως τις ήξερα. Προς το παρόν μπορείς να εναλλάσσεσαι από τον έναν στον άλλο λογαριασμό. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη γεύση από αυτό το καινούριο εργαλείο, το YouTube Studio. Γράψε μου κάτω στα σχόλια αν έχεις ήδη μπει στο καινούριο YouTube Studio και πώς σου φάνηκε. Και αν δεν έχεις ακόμα κατεβάσει έναν δωρεάν οδηγό που έφτιαξα 14 σελίδων με χρήσιμες συμβουλές για το YouTube, θα βρεις το link κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να το κατεβάσεις κι εσύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είσαι πολύ πολύ καλά. Γεια σου!